Είναι ο ιστορικός ερευνητής ο κύριος Κώστας Μαμαλάκης. Καλημέρα κύριε Μαμαλάκη. Χρόνια πολλά, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Κύριε Μαμαλάκη, είμαστε 28 Οκτωβρίου. Η ώρα είναι 10:44. Ούτως ή πριν 5,5 ώρες μετά, πριν, είχαμε πριν 82 χρόνια την έναρξη της εισβολής. Δεν περιμέναν καν το τελεσίγραφο το τυπικών που έλεγε την έκτη πρωινή. Το ερώτημα το πρώτο εισαγωγικά για να σας ακούσουμε είναι αν το ξέσπασμα της Ιταλικής επίθεσης είναι και η απαρχή της ελληνικής απάντησης. Θέλω να πω, ήμασταν σε κλίμα, σε μούντο όπως λέει η νεολαία, πολεμικό ή μας προέκυψε το πρωί της 28ης. Κανένας πόλεμος δεν ξεσπάει ξαφνικά. Κανένας. Είναι σαν την κακοκαιρία. Έχουμε σύννεφα, πυκνώνουν τα σύννεφα, σκοτεινιάζει ο ουρανός, ακούμε βροντές και αρχίζει η καταιγίδα. Έτσι λοιπόν και εκείνος ο πόλεμος είχε μηνύματα και προειδοποιήσεις που μόνο αφελείς αν ήταν κανείς δεν θα τις αντιλαμβανόταν. Είχαμε ακόμα και αυτό που λέμε σήμερα, κάθε μέρα το λέμε σήμερα, παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας. Ιταλικά αεροπλάνα πετούσαν πάνω από τον ουρανό, φωτογραφίζανε, το ξέραμε. Κάποια έκαναν αναγκαστικές προσγειώσεις πιθανόν λόγω βλάβης. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, ένα προσγειώθηκε εκεί που σήμερα είναι το Carrefour, το Continent, όπως λέγαμε παλιά, και άλλο ένα στον Κόκκινο Πύργο, στη Μεσαρά, όπου δεκάδες πολίτες φωτογραφήθηκαν, πόζαραν με αυτό το υπτάμενο πουλί. Δεν ξέραμε τι ήταν τα αεροπλάνα εκείνη την περίοδο στην Ήπεθρο. Ας είναι. Αυτά τα αεροπλάνα διαλύθηκαν κομμάτια και μεταφέρθηκαν στην Αθήνα, στο Υπουργείο των Στρατιωτικών και εξεταστήκαν οι μηχανισμοί τους και όλα αυτά. Οι δε Ιταλοί πιλότοι κρατήθηκαν εχμάλωτοι στην οδό Ιδωμενέως, σε ένα κτίριο. Και προφανώς οδηγήθηκαν στην Αθήνα. Δηλαδή μύριζε μπαρούτι ο κόσμος. Μύριζε μπαρούτι ο κόσμος. Το ελληνικό κράτος στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, προληπτικά έθεσε υποκράτηση όλους τους ιταλικής καταγωγής συμπολίτες μας και τους συμπαθούντες αυτούς και τους Ιταλούς. Τι σημαίνει αυτό? Προληπτικά μέτρα. Προληπτικά μέτρα. Προφανώς αυτά τα μέτρα είναι στο 40 ή από το 39 που έχουμε την έναρξη επισήμως. Ασχέτως... Από το 39 καταγράφονται τα... Το 39. Σύνσεις. Βέβαια, βέβαια. Επίσης προετοιμάζονται καταφύγια. Σκάβονται ορίγματα, δηλαδή στο κέντρο του Ηρακλείου, μα ακριβώς στο κέντρο, στην πλατεία Μοροζίνη από πίσω, απέναντι από την είσοδο του πάρκου Θεοτοκόπουλου, υπήρχαν ορίγματα. Είχαν επιλέξει ποια κτίρια είχαν ανθεκτικές ταράτσες, έτσι ώστε να μεταφερθεί η διοίκηση στρατιωτική μέσα στην πόλη, για παράδειγμα. Το Μέγαρο Διαλυνά, δηλαδή το σημερινό Marks & Spencer, ήταν το κτίριο από όπου ασκείται η διοίκηση. Είχαν δηλαδή ληφθεί μέτρα, είχαν φυλαχτεί τρόφιμα, είχαν ελεγχθεί οι σιρήνες, τα πάντα δούλευαν. Το κλίμα λοιπόν, λέτε, δεν είναι ένα κλίμα αθώο όπου κανείς δεν ξέρει. Θέλω να σας ρωτήσω αν ο Έλληνας πολίτης, και φαντάζομαι η αντίστοιχη εικόνα θα συμβαίνει βορειότερα της Κρήτης, στον ηπειρωτικό χώρο και δει σε όλη τη Μεθόριο. Αν και ο προσανατολισμός, για να το πούμε αυτό, εσείς το ξέρετε καλύτερα, ο βασικός προσανατολισμός ήταν στην κύρια αναθεωρητική δύναμη εκείνης περίοδου στα Βαλκάνια, που ήταν η Βουλγαρία, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε. Ακριβώς. Το αλάρμ, ο συναγερμός με την Ιταλία σημαίνει στην ουσία όταν αυτή μπαίνει στην Αλβανία. Είχαμε πληροφορίες για κινητικότητα και προετοιμασία εδάφους στο αλβανικό έδαφος. Διότι κάποιοι Έλληνες της Κοριτσάς μας έλεγαν τι κάνουν κάποιοι άλλοι γειτόνοι τους, που είχαν ήδη προσεγγιστεί από τις ιταλικές μυστικές υπηρεσίες. Είχαμε και κάποιες εικόνες από καταγραφής πληροφοριών, πράκτορες δηλαδή των Ιταλών, οι οποίοι ήταν στο έδαφος το ελληνικό και είχαν πλησιάσει και στρατιωτικούς, μάλιστα. Είχαν προσεγγίσει. Έτσι, δηλαδή υπήρχε ένα κόκκινο συναγερμός, αθόρυβος όμως. Αθόρυβος. Καταγραφόταν τα ζώα, τα μουλάρια ήδη από υπηρεσίες και ξέραμε τι θα επιστρατευτεί την επόμενη μέρα.
Θα έρθω στη συνέχεια σε αυτό, γιατί έχετε κάνει, από ό,τι είδα εδώ στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, μια συγκλονιστική κατάθεση για τα ζώα του πολέμου. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, όλο αυτό το διάστημα που είμαστε σε μια φάση προπαρασκευής, φαντάζομαι ότι η Ιταλική κατασκοπία, οι Ιταλοί πράκτορες οργώνουν όλη την Ελλάδα. Πού εντοπίζουμε κύριο, σε ποιους χώρους κινούντουσαν? Αυτοί ελέγξανε, καταρχήν καταγράψανε πηγάδια, περάσματα, εισόδους λιμανιών, η οικειότητα που είχαν με τον χώρο του Αιγαίου και ο τροπηγισμός της Έλλης, σκάφους μας, του Έλλη ακριβώς, δεν είναι τυχαίος. Δηλαδή ξέρανε ότι δεν είχαν μπει ανθυποβρυχιακά δίχτυα. Κάνανε καλή δουλειά αυτή τότε. Καλή δουλειά. Η βάση ήταν τα Δωδεκάνησα, ε? Ακριβώς. 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 Άρα είχαν χαρτογραφήσει, να το πω έτσι, με τις μυστικές τους υπηρεσίες. Τα λέω αυτά γιατί 82 χρόνια μετά έχουμε έναν γείτονα έντονα αναθεωρητικό. Εάν μιλάμε για προπαρασκευή γεγονότων, να καταλαβαίνουμε περίπου πώς λειτουργούν όλα αυτά. Δεν είναι τυχαία και αθώα. Παίζαν ρόλο κάποιες εταιρείες, κάποιες υπηρεσίες αρχαιολογικές ή άλλες ιταλικές στην Ελλάδα? Εκείνη την εποχή οι εμπορικοί αντιπρόσωποι ήταν πρόσωπα και ίδια. Τα Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών ήταν γραφεία μέσα από τα οποία περνούσε για εκείνη την εποχή, μιλάμε, ναι, 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 του Μουσολίνη, οι βλέψεις περνούσαν μέσα από εκεί. Κοσμικά πρόσωπα που ήταν αρεστά από πολλούς, όπου προέβαιναν σε δεξιώσεις και λοιπά. Περιηγητές φυσικά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε. Προφανώς η κάθε μεγάλη χώρα ισχύως, και δεν είναι μόνο η Ιταλία, η Γερμανία, ήταν και οι Εγγλέζοι αντιστοίχως, είχαν τις δικές τους βάσεις πληροφοριών στη χώρα. Σωστά. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Μία χώρα που ο προσανατολισμός της, ανεξαρτήτως καθεστώτος, κύριε Μαμαλάκη, με διορθώνετε όπου τα λέω λάθος, εσείς το ιστορικός ερευνητής, ανεξαρτήτως καθεστώτος, ο προσανατολισμός της ήταν σφιχτά εναγκαλισμένος με την αγγλική δύναμη. Και βλέπω εδώ ότι το εξωτερικό χρέος της χώρας το 32 έφτανε στα 1 δισεκατομμύριο 22 εκατομμύρια χρυσά φράγκα. Το εσωτερικό χρέος ήταν 144 εκατομμύρια χρυσά φράγκα και οι βασικοί δανειστές της χώρας και κάτοχοι των ελληνικών χρεογράφων ήταν ο Οίκος Χάμπρο του Λονδίνου, το συγκρότημα Speyer & Company της Νέας Υόρκης και η Εθνική Τράπεζα Αθηνών. Το 67,42% του εξωτερικού χρέους ήταν αγγλικά κεφάλαια, το 9,88% ήταν κεφάλαια των Ηνωμένων Πολιτειών, το 7,52% γαλλικά, το 5,40% σουηδικά, το 3,44% βελγικά, μόλις το 1,7% γερμανικά και μόλις το 1,65% ιταλικά. Επομένως, η πρόσδεση της Ελλάδας στην Αγγλία δεν μπορούσε κανένα καθεστώς να διανοηθεί απεγκλωβισμό. Κάνω λάθος? Ακριβώς. Για να βάζουμε και μερικά πράγματα σε μια ιστορική τάξη. Αυτό είναι το πλαίσιο, λοιπόν, στο οποίο κινούμαστε. Γίνεται από το καθεστώς προπαρασκευή στρατιωτική? Γίνεται προπαρασκευή στην κοινωνία ή όχι? Υπάρχουν περιοχές όπου επιλέγονται για να φυτευτούν σιτηρά. Δηλαδή πέφτει γραμμή στην ΕΟΝ τότε της εποχής του, η φασιστική νεολαία. Και καθοδηγούνται τα παιδιά και καθαρίζουν σημεία, αποψηλώνουν σημεία, διότι ήταν ορατή η πιθανή έλλειψη τροφίμων. Έχει πολύ ενδιαφέρον δηλαδή πόσο αθόρυβα αυτό το πράγμα δούλεψε και όταν χρειάστηκε να δοθεί το σήμα ήταν όλα έτοιμα. Ήταν όλα έτοιμα. Είχε φτιάξει η ΕΟΝ, για παράδειγμα, αυτή η νεολαία, είχε φτιάξει φόρμες επιστολών που αργότερα θα χρειαζόταν για το μέτωπο. Πώς θα γράφουμε σε ένα στρατιώτη, έτσι ώστε να τον εμψυχώνουμε και να μην μελαγχολεί στα Χριστούγεννα και αυτό τι σημαίνει. Άρα υπήρχαν εσωτερικές διεργασίες χαμηλής έντασης, κάτω από τα ραντάρ, που όμως δείχναν προετοιμασία. Ο ελληνικός λαός, από τις καταγραφές που έχουμε, με το ξέσπασμα ενός παγκόσμιου πολέμου, αυτό είναι το πλαίσιο το 39, διάκεται φιλικά προς τις δυνάμεις του άξονα ή είναι ένας λαός από αυτούς που λένε όχι, δεν μπορεί να είμαστε με αυτές τις δυνάμεις? Ο Μεσοπόλεμος είναι μια περίοδος που ο κόσμος είναι μπερδεμένος. Έχει μπερδέψει, γιατί ακούει τη λέξη σοσιαλισμός,
και την ακούει από ποια κόμματα, το Εθνικό Σοσιαλιστικό της Γερμανίας και το Μουσολίνι. Υπάρχει ένα μπέρδεμα δηλαδή αυτό που λέμε στην πιάτσα στους ανθρώπους, γιατί αλλάζουν οι καταστάσεις. Το άσπρο γίνεται μαύρο, το μαύρο γίνεται άσπρο. Εμφανίζονται κινήματα αγροτών, έτσι βγαίνουν προς τα έξω. Και επίσης βομβαρδίζεται ο κόσμος στις ειδήσεις από τεχνολογικά επιτεύγματα. Αυτό να το προσέξουμε, γιατί και αυτό δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή ξαφνικά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων εμφανίζουν φωτογραφίες των Spitfire, των Stuka, των έτσι, τα υπέροχα υπερατλαντικά βλήματα που έτσι, που αλλιώς, το ραντάρ που μπήκε στη ζωή μας. Ο Κοσμάκης λοιπόν καμιά φορά θαυμάζει την προηγμένη τεχνολογία για αυτούς που τη φτιάχνουν. Είναι μπερδεμένοι άνθρωποι. Είναι μπερδεμένοι άνθρωποι. Το 39 έχουμε καταλάβει ως κοινωνία ότι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θα μπούμε στην πολεμική ιστορία, στην πολεμική περιπέτεια. Μόνο οι αφελείς δεν καταλαβαίνουν. Γενικώς το λέω αυτό. Έτσι. Μόνο οι αφελείς. Οι άνθρωποι, οι κουβέντες των ανθρώπων στα καφενεία και που καταγράφονται κιόλας από άλλους που κρυβακούν, είναι εμπόλεμο το κλίμα. Είναι εμπόλεμο. Μιλάνε για τα τουφέκια, ποιο ήταν καλό στη Μικρά Ασία, ποιο σκούριαζε, ποιο χαλούσε, ποιο έκανε τη δουλειά του. Αυτό. Υπήρχαν κουβέντες. Mm-hmm. Έχει προϋπάρξει και η γραμμή των οχυρών. Mm-hmm. Έτσι, που ήταν ένα επίτευγμα, ένα θαυμαστό πράγμα για τα δεδομένα των παλιών πολέμων όμως. Εδώ κόντεψε να σταματήσει τη γερμανική στρατιά αυτό το επίτευγμα. Για να λέμε. Παρότι έδειχνε ένα προσανατολισμό προς τη Βουλγαρία, έτσι αρχικώς. Πρέπει να το πούμε αυτό. Πείτε μου, σας παρακαλώ, στρατιωτικά γίνονται προετοιμασίες? Υπάρχει ένα καθεστώς εγρήγορησης ακόμη και, πώς να το πω, επιστράτευσης, υπάρχει αυτό? Ναι, εντείνεται το κλίμα μετά το χτύπημα του Αυγούστου στην Έλλη, στην Τίνο. Και παρότι για κάποιες μέρες προσπαθούσε η Ελλάδα να αποκρύψει, ας το πούμε, αυτή την ιταλική πρόκληση για να μην χειροτερέψει το κλίμα, ήταν πλέον αναπόφευκτο. Άλλωστε αυτή η υποτιθέμενη ουδετερότητα που εμείς, ας το πούμε, προσπαθούσαμε να τηρήσουμε, να γλιτώναμε δηλαδή και όλο αυτόν τον πόλεμο, που για μένα ήταν ουτοπία, είχε ήδη χαλάσει, αφού ήδη στη γραμμή του Ολύμπου και δίπλα στον Τζακαλώτο ήταν Βρετανοί επιτελικοί αξιωματικοί, ήταν ο Πάτρικ Φέρμορ εκεί, ήταν άνθρωποι που αργότερα ήρθαν στην Κρήτη υποχωρώντας, πετούσαν αεροπλάνα της ΡΑΦ δίπλα στα δικά μας. Είχαμε σηκώσει τα μανίκια μας κανονικά για τον πόλεμο που ακολουθούσε. Διαβάζω στο ημερολόγιο Μεταξά ότι υπήρξαν βολιδοσκοπήσεις προς την κατεύθυνση του άξονα, όπου του δόθηκε σαφώς να εννοηθεί ότι η μόνη λύση θα ήταν η Ελλάδα να προσχωρήσει στη νέα τάξη, έτσι την έλεγε η Χίτλερ Μουσολίνη, στη νέα τάξη, προσχώρηση η οποία, όπως περιγράφει, στο ελληνικό πνεύμα σήκωνε μάλλον αντιδράσεις. Κυρίως όμως του ζητούσαν και μία θυσία, να τριχοτομήσει την Ελλάδα. Με βάση τα συμφέροντα που εκπροσωπούσε, και μιλάω για τα στεγνά οικονομικά συμφέροντα, είδαμε προηγουμένως τις δεσμεύσεις μας στο αγγλικό κεφάλαιο, αυτό και να ήθελε να το υπερβεί, θα αυτοχειριαζόταν. Κάνω λάθος? Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι ο ορισμός του εφιάλτη για εκείνες τις μέρες είναι να είσαι Βρετανός πράκτορας στην Αθήνα και να προσπαθείς μέσα από τσάλια, τα περιβόητα τσάλια, και απογευματινές δηλαδή, να καταλάβεις τι γραμμή θα τηρούσε ο βασιλιάς, ο Γεώργιος. Να εκμεεύσεις από τη σύζυγο τι ακριβώς λέει στα τηλέφωνα. Να δεις αν τελικά ο Μεταξάς, παρότι άνθρωπος φασίστας, θα τηρούσε ελληνική γραμμή εθνική. Δηλαδή, νομίζω πως αυτός πρέπει να είναι ο ορισμός του εφιάλτη εκείνο τον καιρό στην Αθήνα. Στην Κρήτη, τι απόϊχος είμαστε σε μια μακρινότερη απόσταση. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε σε ένα κομβικό γεωπολιτικά και σήμερα σημείο. Τι εικόνα φτάνει, τι κλίμα υπάρχει? Το κλίμα είναι, καταρχήν, είμαστε λαός της υπερβολής εδώ, έτσι. Φαίνεται και στις εκφράσεις μας. Υπήρχαν λοιπόν έντονες συζητήσεις σε καφενεία και σε... όπου τα παλικάρια ήταν έτοιμα να σφάξουν και να κόψουν αυτιά, να τα φέρουν λάφυρα. Υπάρχει και το προηγούμενο του Μακεδονικού Αγώνα και εθελοντές στην Βόρεια Ελλάδα, οπότε ξέρουν ότι εμείς τώρα θα φύγουμε όπου να είναι προς τα πάνω. Υπήρχε αυτή η
κουβέντα καθημερινά στα καφενεία. Εκοπήκαν οι πολιτικές κουβέντες και παρότι ήταν ένα εντελώς βενιζελογενές, ας το πούμε έτσι, νησί και που ξέρω εγώ, ο νομάρχης της εποχής ήταν άνθρωπος του Μεταξά, αυτά ξαφνικά εξαλείφθηκαν και όλοι μιλούσαν για το τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Ήταν ένα κλίμα πολύ έτσι, θερμό. Και δεν υπήρχε άλλη έγνοια. Δεν υπήρχε άλλη έγνοια. Το αντίθετο με τις μέρες μας. Κύριε Μαμαλάκη, τι κατά τη γνώμη σας είναι αυτό, θα το πω, είναι αγαπημένη μου έκφραση το τελευταίο διάστημα, που γαλβανίζει τότε τον ελληνικό λαό, τις κοινωνικές του διαστρωματώσεις, ότι έρχεται κάτι μεγάλο στο οποίο χρειάζεται υπέρβαση, στο οποίο πρέπει με έναν τρόπο να είμαστε σε εγρήγορση. Δεν λέω ότι κάθε μέρα ο κόσμος έβγαινε με τα όπλα, δεν εννοώ αυτό. Όμως, τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας γαλβανίζει τον Έλληνα? Είναι η συρρήκνωση και η αντίληψη ότι αυτά είναι τα όρια της Ελλάδας μετά τη μικρασιατική καταστροφή, δεν έχει άλλη συρρήκνωση, πρέπει να το υπερασπιστώ μαζί με τους Έλληνες που έχουν έρθει από τις χαμένες πια πατρίδες, εδώ είναι η γη μας. Είναι αυτό? Σαφώς υπάρχει μια υποβράζουσα έτσι, αγανάκτηση για τα προηγούμενα που έχουν συμβεί. Σαφέστατα. Αυτό που υπήρχε τότε και δεν υπάρχει τώρα είναι ότι δεν είχε κοπεί η συνοχή με το παρελθόν, η συνέχεια με το παρελθόν. Δεν είχε υπάρξει αυτή η σημερινή ασυνέχεια των πάντων και επίσης αυτή η διάλυση κοινωνική που έχουμε τώρα. Σήμερα αν θες να πας σε ένα χωριό να βρεις το χωράφι σου, δεν μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο να στο βρει. Καταλάβατε τι λέω. Μεγάλη παλιά κουβέντα. Υπήρχε ο άνθρωπος που ήξερε να σου βρει το χωράφι σου. Υπήρχαν ρόλοι για αιώνες. Αυτός είναι κυνηγός, αυτός είναι καλός μάγειρας, αυτός είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τα όρια των χωραφιών και τα συμβόλαια. Δεν υπάρχει τίποτα. Το ίδιο συμβαίνει και στην πόλη μας. Πού είναι τα στέκια? Τότε υπήρχαν τα στέκια των δασκάλων, τα στέκια των καλλιτεχνών, τα στέκια. Για αιώνες αυτό. Πού είναι αυτό? Ποια συνοχή? Πού θα γίνει κουβέντα να ακουστεί κάτι? Το καφενείο ήταν πανεπιστήμιο. Είτε ήταν του Ρεγκινάκη στο κέντρο των Λιονταριών, είτε ήταν σε οποιοδήποτε χωριό. Άκουγε ο άλλος τι νέα έφερε από το μέτωπο ο θείος του ή ο παππούς του ή ο ίδιος. Σήμερα είναι η τηλεόραση non-stop, non-stop με πολλές αιρεσιμότητες τι παρέχει, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο καθένας και ο απατός του. Έτσι. Και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, όπου μάλιστα. Ο πόλεμος είναι ένα παιχνιδάκι που σε μένα δεν θα τύχει. Εγώ παίζω και τον διακόπτω τον πόλεμο, πάω να φτιάξω ένα τοστ, ξαναγυρίζω στον καναπέ μου και συνεχίζω να παίζω με το κομπιουτεράκι μου. Δεν θα τραυματιστώ ποτέ, θα είμαι πάντα νικητής. Μιλάμε 82 χρόνια μετά, μπρος πίσω πάμε με τον εξαιρετικό κύριο Κώστα Μαμαλάκη, ιστορικό ερευνητή, ο οποίος γνωρίζει θεατές και αθέατες πλευρές ιστορίας. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γρηγόρης, ορισμένοι ρε Γιώργο σήμερα πιστεύουν ότι το ΕΑΜ ήταν καμιά ΜΚΟ των ημερών. Δεν είναι αυτό το πράγμα το ΕΑΜ. Και να θυμίσω, λέει, σε κάποιους που παραπέμπουν στον Γεώργιο Παπανδρέου για την καθιέρωση της 28ης Οκτωβρίου ως επισήμης γιορτής, ότι ο πρώτος που την καθιέρωσε είναι το ΕΑΜ την 28η Οκτωβρίου, μεσούς κατοχής με διαδηλώσεις άλπισμα αντίστασης. Τιμή και δόξα σε όλους τους Έλληνες. Ωραία. Πάω τώρα στον κύριο Μαμαλάκη. Κύριε Μαμαλάκη, έχω ένα κρίσιμο ερώτημα, γιατί δεν είμαι το σήμερα. Η προπαρασκευή από την πλευρά μας με έναν τρόπο την περιγράφεται. Η προπαρασκευή από πλευράς των Ιταλών επίσης την περιγράφεται. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είναι της μοδός πια να λέμε υβριδικές, τις λεγόμενες ψυχολογικές και επικοινωνιακές επιχειρήσεις, το λέμε στις μέρες μας. Υβριδικού τύπου επιχειρήσεις από την Ιταλία έχουμε εκείνη την περίοδο? Θέλω να πω μορφωτικά, πολιτιστικά, να προσεγγίζουν χώρους, να παράγουν μέσα από όπερες ενδεχομένως, δεν ξέρω, ή με άλλο τρόπο έχουμε στον ελλαδικό χώρο να εκδηλώνονται κινήσεις ούτως ώστε και πληροφορίες να μαζεύουν και μια λογική δύναμης, υπερδύναμης να μας περνάνε στην κοινωνία μας? Βεβαιότατα. Κυρίως στο μικρό μας Ηράκλειο μέσω του Ιταλικού Ινστιτούτου. Δηλαδή το Ινστιτούτο Εκμαθήσεως Ιταλικής Γλώσσης, όπου ακόμα και τα τραγουδάκια είχαν αλλάξει. Στα παιδιά και τα παραμύθια τα οποία διάβαζαν για τις μεταμορφώσεις του βάτραχου σε πρίγκιπα, όλα αυτά ξαφνικά περνούσαν σαφέστατα μηνύματα. Άρα... Κινηματογράφος επίσης. Ο κινηματογράφος.
που παρήγαγε την ιταλική υπεροχή τεχνολογικά, τα πηγαίνανε και καλά στις φυσικές επιστήμες, να μην ξεχνιόμαστε, στο Μεσοπόλεμο. Άρα η ιταλική Ρώμη και η ιταλική δυνατότητα και οι ιταλικές πολεμικές μηχανές και πάει λέγοντας. Για να δείτε τι δύναμη έχει αυτός ο υβριδικός, ας το πούμε έτσι, πόλεμος, δείτε πόσα χρόνια μετά, σήμερα, ο απόϊχος του ελληνοϊταλικού πολέμου σε όλους εμάς τους ανιστόρητους είναι καλοί άνθρωποι, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, φίλοι. Έχουμε ξεχάσει πόσα παιδιά μας σκοτώσαν οι Ιταλοί στο μέτωπο και έχουμε ξεχάσει πόσους εκτέλεσαν οι Ιταλοί στην Κρήτη παράλληλα με τους Γερμανούς ως κατακτητές πλέον, ειδικά στον ανατολικό τομέα, και πόσους στείλαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Δηλαδή η ρηχή μας μνήμη και το φιλικό μας αυτό κοίταγμα προς ένα λαό ο οποίος, αν δεν είχαμε την Τουρκία, το νου μας θα τον είχαμε στην Ιταλία σήμερα και στους αιώνας, έτσι. Λοιπόν, έχουν καταφέρει να είναι συμπαθείς και μπράβο τους και αρεστοί. Και αχ, δεν έγινε τίποτα τότε. Το έβουν αυτά τα καημένα τα παιδιά. Ούνα φάτσα, έτσι μας λέγανε. Έτσι ήταν φίλοι. Έτσι. Εγώ είπα στην αρχή, πριν σας έχουμε, ότι όποιος αναφέρεται στο υπιότερον του φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας, ιδίως στις δυνάμεις που έστειλε στην Ελλάδα, ας πάει μια βόλτα στη Σύρα και θα μάθει πολλά εκεί και για την πείνα, και για τις εκτελέσεις και για τους εγκλισμούς. Δεν χρειάζεται να έρθει στην Κρήτη, δεν χρειάζεται να δει τι έγινε την περίοδο της τριπλής κατοχής. Προφανώς στο στράτευμα υπήρχαν και άνθρωποι που επιστρατεύτηκαν και πήγανε για λόγους επιστράτευσης, αλλά η εικόνα των διοικήσεων αναπεριοχή δεν είναι μια εικόνα ήπια, και καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε. Και το υπενθυμίζετε μια μέρα που οι νεοφασίστες σήκωσαν πανό δίπλα στο Κολοσσέο χθες το βράδυ με τη φωτογραφία του Μουσολίνη για τα 100 χρόνια από την πορεία στο λαό, στη Ρώμη δηλαδή. Δηλαδή αμετανόητη, να το πω έτσι. Ακριβώς. Λέει ο φίλος ο Νικόλας, καλημέρα κύριε Μαμαλάκη. Ποιο θα ήταν το πιθανό αποτέλεσμα, πιστεύετε, σήμερα μιας ενδεχόμενης σύγκρουσης με το υπάρχον πολιτικό προσωπικό, την υπάρχουσα οικονομική ελίτ, το προσθέτω εγώ, αλλά κυρίως με την υπάρχουσα κοινωνία? Ναι, δεν είμαι μάντης. Αυτό που ξέρω είναι ότι το κλίμα φτιάχνεται. Αρχίζει να το φτιάξεις. Αυτή τη στιγμή έχω εικόνα από μια δοκιμαστική μας συνάντηση της Εθνοφυλακής, δηλαδή κομμάτι του ελληνικού στρατού, που το ραντεβού μας ήταν στην Καλυβιανή, στη Μεσαρά, προκειμένου να συναντηθούν δύο λόχοι της σημερινής Εθνοφυλακής, και την επόμενη μέρα οι εφημερίδες σχολίασαν, οι τοπικές εκεί, ότι τρομάζουμε τον κόσμο, δημιουργούμε ανησυχία. Τι είναι αυτή η ένστολη? Γιατί φοράνε χακί? Τι να πει κανείς? Άλλη ερώτηση του φίλου του Γιάννη από την Αθήνα. Μία ερώτηση λέει προς τον κύριο Μαμαλάκη. Έχουμε κάποια στοιχεία για το ποσοστό της τότε ελληνικής ελίτ, παύλα άρχουσας τάξης, που πολέμησε και θυσιάστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου? Γιατί, για παράδειγμα, στην Αγγλία το 26% της άρχουσας τάξης, της ελίτ των αριστοκρατών, έπεσε στον πόλεμο. Έχουμε ένα αντίστοιχο του τι συνέβη στην Ελλάδα τότε? Ναι, εμείς δεν έχουμε παράδοση σε αυτό. Στην Αγγλία, όσο πιο σπουδαίος είσαι και αν είσαι γιος Λόρδου, πας στην πρώτη γραμμή, όχι για να σε πιάσουν οι κάμερες και τα κανάλια, έτσι. Πας στην πρώτη γραμμή και πέφτεις αλεξιτοτιστής και εκπαιδεύεσαι στην SAS και σκοτώνεσαι κιόλας. Στην Ελλάδα έχουμε μία άλλη παράδοση. Όσο πιο σπουδαίος είσαι, τόσο πιο πίσω από το λικαβιτό κάθεσαι. Κυριολεκτό όταν το λέω. Ξέρω πολύ καλά ότι κυριολεκτείτε και δεν παίζετε ποτέ με τις λέξεις που χρησιμοποιείτε. Ελάτε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, στο γεγονός ότι τα τμήματα προκαλύψεως, τα τάγματα και οι μεραρχίες τις πρώτες ώρες ακουμπάνε στον κύριο όγκο της επίθεσης με στόχο και μέσα από συμπτύξεις, με διορθώνει το που κάνω λάθος, να καθυστερήσουν τη ροή της επίθεσης μέχρι να ολοκληρωθεί η επιστράτευση. Καταρχάς, η επιστράτευση έχει ξεκινήσει μέρες πίσω, με δεδομένο ότι υπάρχει ένας ιταλομαθής Έλληνας λοχίας στα φυλάκια με την αλβανική Μεθόριο, ο οποίος έπιασε στην Κοριτσά, αν δεν κάνω λάθος, τη συζήτηση δύο στρατηγών Ιταλών 10 μέρες πίσω. 28 Οκτωβρίου θα χτυπήσουμε.
Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν επιστράτευση ή όχι? Βεβαιότατα. Μετακινούνται μονάδες. Βεβαιότατα. Mm-hmm. Παραγγέλνονται επίτηδες. Fake, ψεύτικων. Τεράστιες ποσότητες άρτου σε κάποια φουρνάρικα, έτσι ώστε να διαρρεύσουν τις πληροφορίες προς τα πάνω ότι έρχονται μεγάλες μονάδες κλπ. Δημιουργούνται δηλαδή, αυτός είναι ο δικός μας εκείνη την εποχή υβριδικός πόλεμος, χάρη σε την επινοητικότητα ενός λοχεία ίσως ή ενός λοχαγού. Έχουμε διάφορα πράγματα που γίνονται αθορύβως. Αθορύβως. Για να φύγει και μία πληροφόρηση. Όταν έρχεται η ώρα της γενικής επιστράτευσης, πώς γίνεται αυτή? Δηλαδή μου γράφει εδώ πέρα η φίλη μου η Μαρία. Μα τι ψάχνει ο κύριος Μαμαλάκης? Άμα ακούσουμε τώρα ότι γίνεται συμβάν, το πρώτο πράγμα θα είναι να τρέχουμε όλοι στα σούπερ μάρκετ. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό, αλλά αποτυπώνει μια κοινωνική κατάσταση. Τότε τι συνέβη ακριβώς? Πώς έγινε η επιστράτευση? Πώς έγινε, χαοτικά? Όχι. Να πούμε καταρχήν ποιο είναι το μεγάλο λάθος των Ιταλών. Οι Ιταλοί μας κάνανε αυτό που δεν πρέπει να κάνεις όταν θες κάποιον να τον δείρεις. Δεν πρέπει να τον θυμώσεις. Πρέπει να τον ευνηδιάσεις. Οι Ιταλοί μας θύμωσαν. Δηλαδή αυτή η βλακεία, η πρόκληση, γιατί αυτό θα πει πρόκληση όμως, του να χτυπήσεις ένα σκάφος που απλά είχε ένα άγημα πάνω και μια μπάντα που πήγε στην Τίνο και μάλιστα πήραξαν και το θρησκευτικό συνέστημα, έτσι. Ότι τι είναι αυτό τώρα το άνανδρο. Αυτό ήταν το λάθος το ιταλικό, γιατί μας έφτιαξαν κλίμα. Μας έφτιαξαν κλίμα. Εγώ θυμάμαι στα νιάτα μου που κάναμε αφυσοκολλήσεις τις παλιές εποχές, και αν δεν είχαμε παρέα αφυσοκολλητές να βοηθήσουν, δημιουργείται ένας καυγάς με την άλλη ομάδα. Μαθαίνανε κάποιοι ότι μας δίραν ή τους δίραμε, και την άλλη μέρα είχαμε 30-40 έτοιμα άτομα με κουβάδες. Δηλαδή φτιάχνεις κλίμα. Οι Ιταλοί λοιπόν μας ντόπαραν, και αυτό δημιούργησε ένα απίστευτο, έτσι, ποτάμι ανθρώπων που θυμωμένοι εισέρευσαν και δηλώνανε το παρόν. Πιστεύετε ότι τα γενικά επιτελεία κενό στις κορυφές ευνηδιάστηκαν από τον τρόπο αντίδρασης του ελληνικού λαού, και τελικά σε αυτό τον πόλεμο ποιος βάζει επί της ουσίας? Ας αφήσουμε τα επιτελικά σχέδια, γιατί στο πεδίο των μαχών και το καλύτερο σχέδιο, και το έχουμε παράδειγμα στις μέρες μας, θρηματίζεται. Ποιος είναι αυτός που βάζει τη σφραγίδα? Είναι ο εφεδρός? Ποιος? Ο πόλεμος του 40, για τα δεδομένα του ελληνικού στρατού, εάν ποτέ κάτσουν οι σχολές του, οι στρατιωτικές, να μελετήσουν τους πολέμους μας, εάν ποτέ κάτσουν, έτσι ώστε να βρουν και τα λάθη μας και να κάνουμε και αυτοκριτική, να δούμε τι λάθος κάναμε στη Μικρά Ασία, τι είναι ο πόλεμος του 40-41, εάν ποτέ το κάνουν, το είπα τρεις φορές το εάν, που θα μας ήταν και χρήσιμο για να βελτιωθούμε. Ο πόλεμος αυτός ήταν πόλεμος των εφέδρων. Ήταν ένας πόλεμος που αποδείχθηκε ότι οι προηγούμενες φουρνιές αξιωματικών εφέδρων είχαν τόσο καλή εκπαίδευση, ήταν τότε το γαλλικό σύστημα πυροβολικού κλπ, που αποδείχθηκε ότι τα επιτεύγματά μας στα βουνά της Αλβανίας κυρίως οφειλόταν σε αυτούς τους υπέροχους, ήρεμους, ψύχρεμους, πυροβολητές, θαραλέους ανθρώπους που είχαν καλή εκπαίδευση τα προηγούμενα χρόνια. Είναι κυρίως ο πόλεμος των εφέδρων. Παιδιά της υπαίθρου, εξοικειωμένα με την κακουχία, δεν τις ανασχέτησαν με τίποτα. Νομίζω ότι αυτό είναι για μένα από τις πιο συγκλονιστικές καταθέσεις. Λέτε ότι εάν αποφασίσουν στις σχολές πολέμου να συζητήσουν για να βρουν και τα λάθη, και να βρουν ενδεχομένως και δόλο, εγώ θα πω, από κάποιους. Δεν ήταν όλοι στην ίδια αντίληψη. Υπήρχαν και κάποιοι, εσείς θα μας πείτε αν κάνουμε λάθος, που είπαν εντάξει, μωρά, ας ρίξουμε 2-3 ντουφεκές για την τιμή των όπλων και μετά ας κάνουμε μια συνθηκολόγηση. Δεν υπήρχε αυτό? Υπήρχε. Δεν τον πρόλαβε εν ζωή. Ηρακλειώτης χανιώτικης καταγωγής, ο οποίος μου είπε ότι ένας στρατιώτης, πηγαίνοντας στη διοίκηση, κατεβαίνοντας δηλαδή από το βουνό, από το χιόνι, μπήκε σε ένα αντίστοιχο όπου είδε τους αξιωματικούς του να ψήνουν μπριτζολάκια και να χαριεντίζονται εκεί με διάφορα, και έπαθε αμόκ. Και μάλιστα, δηλαδή, τους ηρωνεύτηκε λέγοντας ότι ο πόλεμος είναι επί της αστείας και του κρέατος, κάτι τέτοια, ας το πούμε. Τους ηρωνεύτηκε δηλαδή έτσι με ένα ωραίο αστικό χιούμορ. Και φυλακίστηκε, διότι το παιδί αυτό είχε κατέβει να μεταφέρει ένα μήνυμα από το μέτωπο, από μια μονάδα όπου τα μουλάρια από την πείνα, δεν θα πω για τους ανθρώπους, θα πω για τα μουλάρια, έφαγαν το φλοιό των δοκαριών του υποστέγου.
και κατέρευσε το υπόστεγο. Πάμε τώρα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι εκείνη τη μέρα που ήταν έτσι χριστουγεννιάτικοι, αντί φαγητού, άνοιγαν τα σακιά με τα ψωμιά που ήταν πολτός λόγω της βροχής και με τη φλιτζάνα ή την καραβάνα έπαιρναν ζυμάρι και το έτρωγαν. Σας πέρασα ένα μήνυμα. Νομίζω ότι περνάτε πολλά μηνύματα σήμερα. Ρωτάει εδώ ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσά. Καλημέρα κύριε Μαμαλάκη. Αληθεύει ότι οι εφημερίδες του 38 και του 39 στην πατρίδα μας είχαν δημοσιεύματα και τότε που απαξίωναν τη νεολαία για την κόμωσή της ή τη μουσική που άκουγε και τα λοιπά, άσχετα βέβαια το ότι η νεολαία καθάρισε στο τέλος την μπουγάδα με το παρόν της στο μέτωπο? Ναι, μα σας λέω το κλίμα φτιάχνεται. Το κλίμα φτιάχνεται. Αυτό φτιάχνεται. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Το κλίμα είναι εύκολο να φτιαχτεί και από τους μεν και από τους δε. Και από τους δε. Ρωτάει ο φίλος ο Κώστας, κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, ακόμη και της μεγάλης αντεπίθεσης Ελλάδας, η οποία μπήκε πια στο αλβανικό έδαφος, δρούσαν πράκτορες κατάσκοποι της Ιταλίας ή αυτό είχε μαζευτεί? Είχε μαζευτεί. Βεβαίως έχουμε εισρωή ανθρώπων, ειδικά εντός του αλβανικού εδάφους υπήρχαν διαρροές και από τους αποκαλούμενους ντόπιους, έτσι, διότι τα πράγματα δεν είναι άσπρα ή μαύρα, υπάρχουν και γκρι στη ζωή μας. Αλλά ήταν τέτοια η ροή των πραγμάτων και τέτοια η εφόρμηση, ας το πούμε έτσι, του στρατού, και που δεν υπήρχε χρόνος για τέτοιες λεπτομέρειες. Αυτές οι καλές δουλειές γίνονται πριν. Η υποδομή στην κατασκοπία είναι το σημαντικό πριν, έξω και λέγεται υποδομή. Έχετε δίκιο. Άλλος φίλος, κύριε Μαμαλάκη, κατά τη γνώμη σας, η συγκρότηση, είπατε λίγη για τους εφέδρους. Α, είναι και Κωστής, συνονόματός σας. Ωραία. Είπατε λίγη για τους εφέδρους και μπράβο σας, σας τιμά αυτό, ότι ήταν πόλεμος κυρίως των εφέδρων. Όμως θέλω να ρωτήσω, η συγκρότηση των μεραρχιών με πώς το γράφει εδώ, ομονομιακά, μάλλον εννοεί, από νομούς ο ένας δίπλα στον άλλον, δεν έπαιξε ρόλο? Μεραρχία Θεσσαλών, μεραρχία Κρητών, μεραρχία τι λέει εδώ, Αρκάδο Αχαιών, μεραρχία Υπηρωτών, αυτά δεν παίξαν ρόλο? Εάν και σήμερα σε όλους τους στρατούς του κόσμου βάλουν μυαλό οι χώρες, το λέω έτσι χωρίς εισαγωγικά, και συνεχίσουν αυτό το σύστημα που υπήρχε παλιά, δηλαδή τάγμα Ουαλών, τάγμα Σκοτσέζων, μεραρχία Κρήτης, μακριά από εμάς οι πόλεμοι, αλλά οι μονάδες που έχουν ομοχώριους, επειδή μιλάνε την ίδια γλώσσα, όχι μόνο στη διάλεκτο, αλλά εάν ληφθεί κρέας, εμείς κατέχουμε να κλέβουμε πρόβατα από απέναντι. Το λέω έτσι και το εννοώ. Η χρήση του εδάφους και η κάλυψη γίνεται ευκολότερα από έναν άνθρωπο της υπαίθρου ή από κυνηγούς, παρά από ένα παιδί της πόλης. Και ο τρόπος που θα γελάσουν όλοι μαζί και η ντροπή ότι αφού είσαι με χωριανού σου πρέπει να τραβήξεις μπροστά γιατί θα σχολιαστείς στο καφενείο, δημιουργούν μονάδες οι οποίες είναι απίστευτης αποτελεσματικότητας. Μέχρι που είχε και η Αγγλία ακόμα αυτό το σύστημα, γιατί τώρα το ΝΑΤΟ επιβάλλει να μην ισχύει αυτό, ο εγωισμός ότι μπαίνω σε μια μονάδα όπου είναι το κάδρο με τον μπαμπά μου, τον παππού μου και τον προπάπου μου που ήταν στις Ινδίες και τον προπροπάπου μου που ήταν στο ΣΟΜ, στη Γαλλία, σε κάνει να είσαι τρεις φορές πιο υπεύθυνος και πιο θαραλέος και πιο φιλότιμος. Ναι. Εκείνη την περίοδο λοιπόν αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, γιατί υπήρχε το ίδιο, ας πούμε, αξιακό σύστημα αναπεριοχή. Το ίδιο χιούμορ αναπεριοχή. Σωστό αυτό που λέτε. Το ίδιο χιούμορ, ναι. Γιατί στις δύσκολες ώρες. Μα τι λέμε τώρα. Έτσι, βέβαια. Χρειαζόταν και να αστειευτείς και να ακούς τον πόνο του άλλου και τον καημό του. Το τι έχει αφήσει πίσω του, κοινές εικόνες, κοινές μυρωδιές. Ναι. Όλα παίζαν τον ρόλο τους λοιπόν. Έτσι. Λέει ο φίλος ο Νικόλας, κύριε Μαμαλάκη, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για αυτή τη συζήτηση σήμερα. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι μόνο ζήτημα κλίματος ή και κάτι βαθύτερου, πιο ουσιαστικού που ενδεχομένως λείπει από εμάς τις μέρες μας? Λείπουν πολλά τις μέρες μας. Παράδειγμα, η έννοια της κληραγώγησης σήμερα ονομάζεται bullying από τους πολλούς. Και δεν αναφέρομαι σε αυτό που ξέρουμε ως bullying, να πειράξεις ένα παιδάκι. Το να σε δουν όμως οι συγγενείς σου, εγώ το έχω ζήσει αυτό, το να σπρώχνεις το παιδί σου σε ορειβασίες και τον κάματο, ας το πούμε, σε κοιτάνε με στραβά μάτια.
Τι αποτέλεσμα έχει αυτό, θα σας πω. Όταν πήγα εγώ στρατιώτης, και δεν είμαι πάρα πολύ παλιός, πήγα μόνο με την ταυτότητά μου. Ούτε ξηραφάκι δεν κρατούσα, να ξυριστώ. Και παρατηρώ σήμερα τις ουρές των παιδιών που έχουν ήδη ένα χαρτί που αδυνατό να καταλάβω ποιος τους το φτιάχνει. Όπου τους λέει 4 λουκετάκια, 3 ζευγάρια κάλτσες, ειδικό κασκόλ φλής για το λαιμό, πανοσέντονο, κατοσέντονο, τάλκ μήπως κάτι πάθουν τα πόδια σου. Εντάξει, μία λίστα μεγάλη μεγάλη. Πώς θα πάει αυτό στο πόλεμο? Πώς θα προσαρμοστεί στην απλησιά, ας το πούμε. Δεν ξέρω. Έχω κάποιες απορίες δηλαδή στο τι έχει να κάνει με το σήμερα. Και αυτό φτιάχνει, αλλά θέλει τον καιρό του. Και η σημερινή πόλεμη είναι γρήγορη. Μήπως γιατί το μοντέλο στο σήμερα είναι ότι μια παρέα ειδικών επαγγελματιών του πολέμου θα κάνουν τον πόλεμο και οι υπόλοιποι θα κάθεστε στις οθόνες, θα πίνετε τα καφεδάκια, θα κάνετε τα μπα... Ναι, δεν θα τύχει σε εμάς. Αυτό μπορεί να ισχύει για χώρες με μεγάλο εύρος αριθμητικό. Για χώρες όμως, όπως η δική μας, μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο? Μπορείς να ανταπεξέλθεις? Κανείς δεν είναι φιλοπόλεμος, και καλά κάνατε και το είπατε. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι το κριτήριο, επειδή κανείς δεν είναι φιλοπόλεμος, είσαι και ανέτοιμος, εάν χρειαστεί. Το ερώτημα είναι, μπορεί μια χώρα όπως η δική μας να διεξαγάγει έναν πόλεμο για να προστατεύσει την κυριαρχία της? Είναι κρίσιμο ερώτημα. Μόνο με επαγγελματίες? Όχι βέβαια. Και το δεύτερο είναι ότι ποτέ δεν έχει βλάψει έναν άνθρωπο στη ζωή του να έχει ένα plan B στο μυαλό του, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Ακόμα και αν πέσει το ρεύμα στο σπίτι του, να ξέρει που είναι τα σπίρτα και το κερί, να μην το ψάχνει εκείνη την ώρα. Για παρατηρήστε προσεκτικά τα πλάνα στην Ουκρανία των πολιτών που έχουν ήδη δεχτεί βομβαρδισμούς και απειλές εδώ και μήνες. Πώς φεύγουν από μία πόλη κάποιοι πολύ καλοί άνθρωποι με τα κατοικίδια τους, και υποκλίνομαι σε αυτό, κρατώντας νάιλον τσάντες. Δηλαδή δεν έχουν την αίσθηση που είναι το σακβαγιάζ. Διότι οι τρεις νάιλον τσάντες, ξέρουμε από το σούπερ μάρκετ, μας ταλαιπωρούν στο να περάσουμε ένα ριάκι και ένα ρέμα και να ανέβουμε την άλλη πλαγιά μέχρι να μπούμε στο λεωφορείο. Οι άνθρωποι δηλαδή πλέον, με το σύστημα που ζούμε, εγκλωβισμένοι σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι και αυτά, απομακρύνονται από την εμπειρία του παρελθόντος που δυστυχώς δεν είναι ποτέ άχρηστη. Και αυτό η Ελλάδα επίσης το έχει πάθει. Φανταστείτε για 2 ώρες χωρίς κινητά τα παιδιά και εμείς στο Ηράκλειο, αν θα καταφέρουμε να συναντηθούμε. Ένα ραντεβού. Δεν λέω για να μπούμε μέσα στη ΣΕΑΠ, να μην το συζητήσουμε αυτό. Φανταστείτε, καλά το είπατε με το κινητό. Φανταστείτε, εγώ να σας το πω, ένα γεγονός όμοιγεννητό, αλλά φανταστείτε ένα γεγονός μείζονος σημασίας, να είμαστε στο χαράκωμα, να το πω σχηματικά, με τα κινητά, σε live συνδέσεις. Ακριβώς. Τι ωραία πράγματα, έτσι. Ακριβώς. Μου κάνει εντύπωση αυτό που τσιμπήσατε, δεν το έχω ξανακούσει, παρατηρώντας εικόνες από την Ουκρανία. Είναι ακριβώς. Μια λεπτομέρεια όμως που δείχνει πια. Βεβαίως οι κοινωνίες θέλουν να ζουν στην ειρήνη, εννοείται. Αλλά από την άλλη, όπως πρέπει να έχουν υπόψη τους τι μπορεί να υποστούν σε αυτή τη γεωπολιτική ρευστότητα και από νεκροταφεία λαών να φάνε και κότες. Κοιτάξτε την διαφορά σε μια εικόνα εμπειρίας δύο λαών. Ένας Αλβανός που έρχεται με τα πόδια στην Ελλάδα, παράνομα, 4 νάιλον τσάντες, τις δένει και τις κάνει δισάκι, δηλαδή στον νόμο. 2 μπροστά κρέμονται, 2 πίσω. Mm-hmm. Και τα χέρια είναι ελεύθερα. Κοιτάξτε στην Ουκρανία ή εμάς, αν χρειαστεί, αχρίαστο να είναι, να δείτε πώς θα περπατάμε και τι θα κρατάμε στα χέρια μας. Αυτό είναι που λέω εμπειρία. Και που χάνεται. Εκτός από τους εφέδρους, εκτός από τον έτοιμο πόλεμο στρατό, εκτός, υπάρχει μία ακαταπόνητη λαϊκή στήριξη. Και αυτή η στήριξη είναι στα μετόπισθεν, αλλά και στην εμπροστοφυλακή. Δεν είναι απλό να λέμε οι γυναίκες της Επίρου. Οι γυναίκες της Επίρου είναι στην ουσία η επισιτιστική αλυσίδα από ένα σημείο και μετά. Και το κουβάλιμα των κυβωτίων. Μάλιστα. Και το ξεχιόνισμα με τα φτιάρια, τα φαρδιά.
Δηλαδή ανακαλύπτουμε συνέχεια και άλλες δραστηριότητες που ένας ημιονυγός, ας το πούμε, το προσπερνά γιατί έχει τα ζόρια του ή ένα φορτηγό, αλλά βρήκαμε εικόνες που καταλάβαμε τι γίνεται με αυτές τις γριούλες με τα φτιάρια και τι ανοίγματα φτιάξανε και τι κουβαλήσανε στις πλάτες τους. Δεν είναι προπαγανδιστικά πλάνα αυτά. Όχι. Είναι η οφειλόμενη τιμή στη γυναίκα και τη δική της συμμετοχή και μάλιστα την υπηρώτησα, να το πούμε αυτό, την υπηρώτησα. Πείτε μου λίγο για τα ζώα του πολέμου, γιατί διάβασα μια εκπληκτική αναφορά, ευνηδιάστηκα ομολογώ, κανείς δεν το είχε δει έτσι. Δώσατε φοβερές λεπτομέρειες με άξονα την Κρήτη, αλλά πάνω σκάτω το ίδιο συνέβη σε όλη τη χώρα. Μας είπατε ότι υπήρχε μια καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου. Είχα επισκεφτεί το Λονδίνο πριν από χρόνια και πέρασα μέσα από το Hyde Park και μου έκανε εντύπωση ένα άγαλμα μπρούτζινο που ήταν λίγο αλόκοτα από μακριά, αλλά πλησιάζοντας είδα ότι ήταν ένα άλογο και ένα μουλάρι στο ύψος μου, σε φυσικό μέγεθος, όπου σε αυτά τα δύο αγάλματα στην πλάτη των ζώων υπήρχαν κάνες κανονιών, δύο ρόδες ενός κανονιού με ακρίβεια. Μου έκανε εντύπωση η ακρίβεια στοιχήτευση. Δηλαδή ήταν ένα προς ένα η διάσταση, και μόνο που δεν κινείται. Είδα λοιπόν αυτά τα δύο ζώα και δίπλα είδα την επιγραφή πολύ μεγάλη «Στα ζώα του πολέμου». Και από κάτω, που δεν ήταν επιλογή τους να πεθάνουν. Και στεφάνια από κάτω. Παλιά στεφάνια. Δηλαδή ίσως περισσινή κατάσταση στεφάνου. Σκέφτηκα λοιπόν αυτό που άκουγα κατά καιρού στην Κρήτη, ότι όλοι οι άνθρωποι εδώ χάσανε τα ζώα τους, τα μουλάρια τους, και αυτό έγινε από όλο τον ελλαδικό χώρο. Διότι όλα αυτά τα έφαγε ο πόλεμος. Επιστρατευτήκανε, σκοτωθήκανε, κάποια τα σκοτώσανε δικοί μας για να μην αφαιθούν στον εχθρό, κάποια μείνανε σε καράβια, σε λιμάνια, σε μεταγωγικά. Κάποια τα πήραν οι κατακτητές, κάποια ξαναήρθαν στον τόπο εδώ. Αλλά στα χέρια των Γερμανών και των Ιταλών κάποια ζώα αναγνωρίστηκαν. Ότι το τάδε ούγγρικο άλογο στους Βόρους ήταν αυτό που είχαμε εμείς που ξαναήρθε μετά από χρόνια. Φοβερό, ναι, βέβαια, φοβερό. Στο Δέλα Σίθι έχουμε ένα περιστατικό που ένα θα σας πω λάθος, αν ήταν άλογο ή μουλάρι, φεύγοντας από τα χέρια ενός Ιταλού, κλωτσά την πόρτα το αφεντικού. Και συζητήθηκε και στα αυτό, ανακοινώθηκε στα χρονικά των κτηνιάτρων, στο πούμε, τη δεκαετία του 70, ότι αυτό το συμβάν του Λαστίου. Ένα ζώο δηλαδή θυμήθηκε το σπίτι του, έχοντας φύγει από εδώ, έχοντας πάει στα Γιάννενα και από εκεί στο μέτωπο και μετά στα χέρια των Ιταλών τον Πειραιά, στην Κρήτη, στο ανατολικό κομμάτι της Κρήτης. Τομέας Νεαπόλεως, ανεβαίνουν στο Λασίθι, κάνουν έρευνες στα σπίτια, τους φεύγει ένα ζώο και κλωτσάει την πόρτα του αφεντικού. Αυτά είναι τα ζώα του πολέμου. Είναι συγκλονιστικό, ναι, και ναι, μόνο, ναι, ναι, μόνο να το, ναι, σκεφτείς. Και μιλάμε ότι μιλάμε για μια χώρα, για να το πούμε αυτό, η οποία δεν έχει την τρελή μηχάνηση, ιδίως για την αγροτική της παραγωγή. Έχει βέβαια μονάδες, αλλά το κύριο μεταφορικό και εργαλείο στους αγρούς είναι μουλάρι, γαϊδούρι, άλογο, αυτά είναι. Μα έτσι μεταφέρθηκαν πράγματα σε χαράδρες που ξαφνικά το πρωί οι Ιταλοί ευνηδιαζόταν τρώγοντας, ας το πούμε, οβίδες από το ορεινό πυροβολικό μας. Έτσι μεταφέρθηκαν. Και να σας το πω και σε ελληνικά δεδομένα, όχι πολέμου, κάπως έτσι εξηγείται πως σε κάποια χωριά χωρίς δρόμους βρίσκουμε φάμπρικες, ελαιουργία, με τεράστιες μηλόπετρες που δεν ξέρει κανείς πως τα ανεβάσανε. Και πιεστήρια, ασήκωτα, τα σηκώνανε οι πλάτες των ανθρώπων και των ζώων. Όποιος έχει την τύχη ακόμη και τώρα να επισκέπτεται ορεινούς όγκους στη Βόρειο Ελλάδα και στην Ήπειρο, Πίνδο ειδικά, κεντρική και νότιο, συναντάει που και που κανένα ξεχασμένο αγωγιάτη. Το αγώ είναι μεγάλη ιστορία, που ακόμη κάνει τη διαδρομή την κακοτράχαλη, όντως περνώντας εμπορεύματα και υλικά που δεν μπορείς να φανταστείς. Και το κάνει και με πιο γρήγορη απόσταση. Όλη την περίοδο της κατοχής οι άνθρωποι της αντίστασης που διεισδύανε στο νησί από τα νότια με πλωτά μέσα με υποβρύχια ή με τορπιλακά τους και μεταφερόταν στον Ψιλορίτη και μετά στα Λευκαόρη, διασχίζαν όλα αυτά τα δρομολόγια βεβαίως με τα πόδια τους, αλλά και με τη βοήθεια τέτοιων ζώων που κουβαλούσαν μπαταρίες, ασύρματο, πυρομαχικά, υλικό, εξοπλισμό κλπ. Μου λένε εδώ πολύ συγκλονιστικά αυτά που είπε για τα ζώα του πολέμου ο κύριος Μαμαλάκης, δεν θα έπρεπε να έχουμε και εμείς ένα αντίστοιχο μνημείο, μια χώρα που τόσο ζωικό κεφάλαιο χάθηκε. Ας
φτιάξουμε πρώτα το οφειλόμενο για τους ανθρώπους, για να πείσουμε ότι έχουμε σφαιρική ευαισθησία και όχι μόνο στοχευμένη. Ας κάνουμε μνημείο για τους σκοτωμένους στην Κρήτη, ας φτιάξουμε νεκροταφεία σωστά, στρατιωτικά, ας βρούμε τους νεκρούς μας όλους στο αλβανικό μέτωπο. Άλλο αυτό, έχουμε υποχρεώσεις. Άλλο αυτό το θέμα, έχετε δίκιο. Λέει ο φίλος, και χωρίς δικαιολογία. Και λέω, χωρίς δικαιολογία για την χρονοκαθυστέρηση. Σωστό, σωστό. Λέει ο φίλος ο Μπάμπης, κύριε Μαμαλάκη, ήταν λάθος η μεταφορά της Πέμπτης Μεραρχίας στο μέτωπο. Οι δύο παππούδες μου πήγαν στο μέτωπο γύρω στο Φεβρουάριο. Έμεινε έτσι η Κρήτη ακάλυπτη χωρίς νεούς. Να πούμε το εξής. Ναι, η Κρήτη έμεινε ακάλυπτη χωρίς νεούς. Μακάρι να είχαμε άλλη μια μεραρχία να την είχαμε εδώ. Βεβαίως, δυστυχώς, δεν θα άλλαζε κάτι στην έκβαση του πολέμου με τους Γερμανούς. Θα άλλαζε αν είχαμε αεροπορία. Εκείνη την περίοδο αεροπορία δεν είχαν στην Κρήτη ούτε οι Βρετανοί. Και αυτός που κέρδισε είναι αυτός που είχε τον ουρανό. Όπως αργότερα κερδίσαμε εμείς επειδή στην Ορμανδία οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να πετάξουν αεροπλάνα. Όχι επειδή είχαν όλες τις μεραρχίες τους εκεί. Την υπεροπλία στον ουρανό την είχαν οι σύμμαχοι. Εδώ λοιπόν απλά θα είχαμε 100 νεκρών, θα καθυστερούσε ο πόλεμος ακόμα μια εβδομάδα, δύο, και στο νησί μας θα γινόταν ταψί από το βομβαρδισμό και από το πείσμα του Χίτλερ μέχρι και να πετύχει τον αντικειμενικό του σκοπό. Επειδή ξέρω ότι αυτά τα αναλύετε και τα λέτε ψυχρά, δεν τα λέτε έτσι, θέλω να σας ρωτήσω, η μεραρχία στο μέτωπο πήγε χαραμή και υπάρχουν μύθοι και αλήθειες γύρω από αυτή τη μεραρχία? Ρωτώ γιατί εκεί, αν θέλετε, σε αυτή τη φάση του πολέμου, της αντεπίθεσης εν πάση περιπτώσει, μάλλον φαίνεται η αβελτηρία, να το πω σικ, των ανώτατων στρατιωτικών κλιμακίων, διότι τους έχει ξεπεράσει αυτό που είπατε, ο έφεδρος πολεμιστής. Ακριβώς, ισχύει αυτό, αλλά δυστυχώς στον πόλεμο μεταφράζονται σε νούμερα και οι άνθρωποι και οι ψυχές. Οπότε η διοίκηση δεν έχει εικόνα ποιον στέλνω πού και τι κάνει και τι θα έκανε. Δυστυχώς, αυτό ισχύει και σήμερα. Υπήρξε αυτό το φαινόμενο στους κριτικούς, ας το πούμε, της μεραρχίας. Ασπροπρόσωπους μας έβγαλαν οι διοικητές. Ασπροπρόσωπους μας έβγαλαν οι απότακτοι που παρουσιάστηκαν και δήλωσαν παρόν. Και μερικοί εξαιρετικοί, φυσικά αξιωματικοί της Σχολής Ευελπίδων. Δηλαδή ο Τσακαλώτος ή ο Παπάγος δεν ήταν. Ήταν πάνω του μετρίου αγός επιτελική. Ήταν εξαιρετική επιτελική αξιωματική. Φυσικά. Μύθηκε αλήθειες για αυτή τη μεραρχία, η οποία οδηγήθηκε ως πρόβατο επισφαγή επί της ουσίας εκεί που την στείλαν, αλλά μύθηκε αλήθειες. Θα σας δώσω μια αιώνια, αν μπορώ, αλήθεια που έχει να κάνει με την ψυχή των ανθρώπων για την Κρήτη. Όλοι οι φιγουρατζίδες που έχουμε και σήμερα πάμπολους, με μαύρα πουκάμισα και διάφορα άλλα, όλοι οι φιγουρατζίδες που πριν πλησιάσουν στη γραμμή του πολέμου είχαν ύφος κατακτητή, νικητή, σφάχτη, που θα γυρίσει στην Κρήτη να κρατάει αυτιά σκοτωμένων, ξαφνικά δεν τους έβρισκε στο μέτωπο. Και κάτι αθόρυβα παιδιά, θα πω στην τύχη ένα χωριό και ας παρεξηγηθώ γιατί ξέρω ένα περιστατικό από τα πολλά. Κάτι αθόρυβα παιδιά από τις Αρχάνες, καπνίζοντας, πυροβολώντας όλες τους τις βολές με το ορεινό πυροβόλο εύστοχα, χαμογελώντας και σέρνοντας γραμμές κάθε φορά που πετυχαίναν το στόχο τους, χωρίς ποτέ να υπερηφανευτούν ούτε και μετά τον πόλεμο. Και έχουμε αυτό το φαινόμενο σε όλο τον κόσμο. Οι αμήλυτοι άνθρωποι και οι σοβαροί δεν έχουν λόγο να επιδειχθούν. Αυτοί βγάλανε τον πόλεμο ασπροπρόσωπο. Έχουμε περίπτωση που σε κατάπαυση πυρός, προκειμένου να μαζευτούν οι νεκροί και από τη μία πλευρά και από την άλλη, όπου συναντώνται οι γιατροί και οι νοσοκόμοι και των δύο πλευρών, και μάλιστα στην περίπτωση των Ηρακλειωτών, ένας Ιταλός είπε αυτό το φοβερό terrible, τρομερό αυτό δηλαδή που κάνουμε οι μένς τους, δε. Κάποιος αξιωματικός ζήτησε να συγχαρεί κάποιους πυροβολητές δικούς μας. Δηλαδή δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πώς αυτές οι βολές σε ένα κανόνι, άνευ, οπισθοδρομήσεως ή δεν ξέρω τι, είναι εύστοχες όλες. Αυτή είναι η μύθη και η, του πολέμου. Επίσης,
το ηθικό κάμπτεται κάποια στιγμή. Δηλαδή, αντέχει ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, άπλητος αυτό. Με ψήρες, με κρύο, πεινασμένος, με γιορτές, ναι, χωρίς. Ναι. Ναι, ναι, όλα αυτά. Ναι. Είναι η ανθρώπινη διάσταση. Μην την προσπερνάμε. Δεν είναι ένας άνθρωπος που πάει εκεί και λειτουργεί σαν ρομπότ. Είναι καθημερινή, ακόμη και το αν θα ζει την επόμενη στιγμή. Έχουμε αυτοτραυματισμούς, δηλαδή έχουμε διάφορα φαινόμενα που είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ φυσιολογικό να συμβούν. Υπάρχει στρατιώτης που άφηνε το πόδι του έξω από το αντίστοιχο το βράδυ, έτσι ώστε το πρωί να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Όταν βέβαια αρχίζαν και κοβόταν πόδια, άλλαξε αυτομάτως αυτό το κλίμα. Να κάτι που δεν το γνωρίζαμε. Υπάρχει στρατιώτης ο οποίος πυροβολούσε το πόδι του και αυτό γινόταν αντιληπτό λόγω της πυρίτιδας, ότι ήταν ας πούμε ξεπαφής σχεδόν. Βάζαν την κουραμάνα από πάνω, το ψωμί. Και αυτό γινόταν αντιληπτό γιατί κομμάτια της ζύμης βρισκόταν ή στο άρβιλο ή στο δέρμα. Ας είναι. Αυτά είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση και δεν είναι ο κανόνας. Είναι όμως τα ανθρώπινα. Δηλαδή αυτά μας πείθουν ότι έχουμε και φυσιολογικούς ανθρώπους και ανθεκτικούς ανθρώπους από την άλλη πλευρά. Έχετε δίκιο. Έτσι είναι η πόλεμη. Δυστυχώς, αλλά έτσι είναι η πόλεμη. Με ρωτάει κάποιος εδώ, ισχύει κύριε Μαμαλάκη ότι πολλές φορές τα επιτελεία ήταν υποχρεωμένα να απευθυνθούν απευθείας στους στρατιώτες και στους εφέδρους, πολλές φορές ζητώντας τους να συλλάβουν αξιωματικούς που αρνούντουσαν, ιδίως στην πρώτη φάση της εισβολής Ιταλικής, να προχωρήσουν περαιτέρω στην αντίσταση? Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν έχω εικόνα γι' αυτό. Μάλιστα. Άλλος φίλος εδώ πέρα, ο Λεωνίδας. Είπατε, λέει, για τον Παπάγο και τον Τζακαλώτο. Εκ των πραγμάτων, ένας αρχιστράτηγος παρετείται ή πέφτει? Δεν υπάρχει κανόνα στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Και θα σας πω το εξής. Υπάρχει άνθρωπος που λειτουργεί μόνο εν θερμό. Και μόλις είναι η κατάσταση ήπια, είναι άχρηστος. Υπάρχει άνθρωπος που λειτουργεί μόνο σε ήπιες καταστάσεις, σωστά, και εν θερμό τα χάνει. Δεν υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή, ο Τσόρτσιλ ήταν ένας στρατιωτικός, παύλα αργότερα πολιτικός, που στον πόλεμο τα πήγε μια χαρά. Στην ειρήνη τα χάλασε. Συνεπώς, ένας παπάγος ή ένας τσιγάντες, έτσι, μπορεί εν θερμό να εμφανίσουν ένα απίστευτο πρόσωπο που δεν το ξέραμε. Να φτιάξει τον ιερολόχο όπως ο Τσιγάντες που είπα πριν, να κάνει απίστευτα πράγματα ανορθόδοξου πολέμου, ενώ ως ένα καλό στρατιωτάκι της Σχολής Ευελπίδων κλπ. Να μην έκανε τίποτα παραπάνω. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά ή η ευθυξία ή η παρέτηση είναι ένας κανόνας. Έχει εξαιρέσεις και έχει και κατά την προσωπικότητα του ανθρώπου έχει και την ανάλογη συμπεριφορά. Βλέποντας τα επιτελικά σχέδια εκείνης περίοδου, αλλά ταυτόχρονα την προέλαση, την ανέλπιστη στην Ευρώπη όλη, στον κόσμο όλο, προέλαση των Ελλήνων τελικώς, γιατί αυτό συνέβη, υπήρχε αναντιστοιχία? Θέλω να πω, μήπως και τα επιτελεία είχαν βγει εκτός σχεδίου? Ναι, αυτό που έγινε ήταν μη αναμενόμενο. Σκεφτείτε ότι ένας τίτλος μιας αμερικάνικης εφημερίδας εκείνων των ημερών που τράνταξε όλο τον κόσμο ήταν ότι ο εξής: Look what Greece has done. Κοιτάξτε τι έκανε η Ελλάς. Ήταν μη αναμενόμενο αυτό το πράγμα. Πάω. Και όλο ένα χαμόγελο, αυτό είναι το τρομερό. Όλο αυτό αντιμετωπίστηκε ως ένα παιχνίδι. Απίστευτο. Δηλαδή ήταν το ηθικό τόσο ανεβασμένο που ήταν ένα παιχνίδι. Αυτό που λέμε πάω στον πόλεμο ήταν ένα παιχνίδι. Ο Βασίλης λέει εδώ, μήπως κύριε Μαμαλάκη, αν είχαν αφήσει οι σχεδιασμοί επιτελικοί επί της ουσίας τους εφεδροπολεμιστές, οι Ιταλοί όντως θα είχαν πέσει στη θάλασσα? Όχι. Ο πόλεμος κερδίζεται από ένα σημείο και μετά, όταν φύγει ο εφνιδιασμός και έχουμε πλέον τις τραπέζες επί του χάρτη πράγματα, κερδίζεται από τις έξυπνες κινήσεις, τις ψύχρεμες, τις συντεταγμένες και κυρίως έχοντας εφοδιασμό, έχοντας επικοινωνίες, έχοντας υλικό πολέμου. Αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί εύκολα ένας όσο θαραλέος και αν είναι έφεδρος, αξιωματικός, όταν δεν επικοινωνεί με τη διοίκηση και δεν ξέρει πότε θα έρθουν τα φάρμακα, τα πυρομαχικά, οι σφαίρες, οι χειροβομβίδες και όλα αυτά. Είναι ένα πολύ πολύπλοκο πράγμα. Θέλω να πάω στο τέλος της πολύ ενδιαφέρουσας, θέλω να φαντάζομαι για τους περισσότερους συζήτηση μαζί σας σήμερα, με ερωτήματα ακροατών. Μου λέει εδώ ένας ακροατής.
Αν βγείτε σήμερα έξω και πάτε σε ένα σχολείο ή σε ένα πανεπιστήμιο και δώσετε μερικές σημαντικές ημερομηνίες στους νέους και τους ρωτήσετε να βάλουν δίπλα και ένα τίτλο, πόσο νομίζει θα βάλουν το σωστό τίτλο, πόσοι θα βάλουν ένα λάθος ακόμη και αν ξέρουν το σωστό, και όχι για να στεφτούν, αλλά επειδή δεν πιστεύουν πλέον σε αυτόν, είναι μόνο το κλίμα ή κάτι βαθύτερο το ίδιο μας το είναι πλέον ως πρόσωπα, ως λαός, είμαστε άλλοι. Θέλω να πω πριν απαντήσετε, κύριε Μαμαλάκη, θέλω να πω ότι όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. Και όπου δεν ακούς λαό να μιλά, μπορεί να σε φνηδιάσει, Νικόλα. Ελάτε, κύριε Μαμαλάκη. Να σας πω το εξής. Η χθεσινή μου εμπειρία ήταν στον Άγιο Νικόλαο, όπου σε τρία γυμνάσια μιλήσαμε για τον πόλεμο. Αφού περάσαμε μία αγωνία πριν γίνει αυτό, γιατί εγώ αυτό σχεδίασα. Και η άποψή μου είναι, ας τρομάξω τα παιδιά. Δεν πάω να τους πω κάτι ευχάριστο, ούτε πάμε να κάνουμε ένα σκέτ να λέμε τραγουδάκια. Ας τα τρομάξω. Εγώ έχω την ευθύνη. Είδα το εξής λοιπόν. Καταρχήν, περάσαμε μία αγωνία πριν τη συνάντηση με τους δασκάλους. Μην πεις έτσι, μην αλλιώς, μην αυτό, μην μας θεωρήσουν φιλοπόλεμος, μην μας πούνε έτσι ότι είμαστε μιλιταριστές, μην πούμε ότι είμαστε ειρηνιστές. Τα ξεπεράσαμε αυτά. Υπήρξε λοιπόν το εξής κλίμα. Εγώ ήμουνα ομός, στιγνός, τους έδειξα κομμένα χέρια, τους έδειξα νεκροταφεία συμμαχικά, νεκροταφεία γερμανικά, πώς τελειώνουν όλοι οι πόλεμοι του κόσμου κλπ. Αυτό που είδα είναι ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές έχουν ανάγκη εκμάθησης, όχι τα παιδιά. Οι δάσκαλοι κρεμούσαν τα σαγόνια τους, οι καθηγητές κρεμούσαν τα σαγόνια τους, τους ρώτησαν αν πιστεύουν ότι σήμερα μπορεί στο νησί μας να κυκλοφορούν άνθρωποι ύποπτοι. Τα παιδιά λέγανε ναι, οι δάσκαλοι γελούσαν. Τα παιδιά έχουν δει πιο πολύ σινεμά όμως. Τους ρώτησα, τους είπα ένα παράδειγμα, αν για παράδειγμα σας έρθει μια ομάδα ενός πανεπιστημίου και σας πει ότι θέλουμε να κάνουμε μια έρευνα στο οροπέδιο. Κάτι που ισχύει. Που θέλουμε να κάνουμε αυτό, να σημειώσουμε σε GPS, σε θέσεις νερών, πέρασμα. Θα υπάρξει κάποιος από εσάς λίγο καχύποπτος? Αυτό να το ξαναπείτε, να το ξαναπείτε τώρα το ερώτημα. Με συγχωρείτε, να το ξαναπείτε, να σας το εμπλουτίσω. Αν έρχεται ένα φθηνό σε συνθήκες κρίσης υπερκατάστημα έτοιμο να ανοίξει στο Ηράκλειο. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ναι, το οποίο μπορεί να είναι του γείτονα, λέω, ναι. Του... Με λέω έτσι. Ερωτήματα. Ναι. Ποιος το προξένεψε, ποιος προξένεψε την αγορά, γιατί έρχονται εδώ, ποιος προσλαμβάνει τους υπαλλήλους, με τι κριτήρια παίρνεις ένα τέτοιο υπάλληλο, όταν τον ρωτήσεις, για πες μου τι ακριβώς κάνετε εκεί μέσα, σου αλλάζει την κουβέντα, γιατί είναι τα αφεντικό που τον ταΐζει. Έχουμε εμπειρίες και από άλλα καταστήματα πριν από 2-3 χρόνια που τα διέκοψε ο κορονοϊός και είχαμε αυτά τα κρούσματα δίπλα μας. Στο Ηράκλειο, στα Μάλια. Δεν είναι αθώες λοιπόν όλες οι καταγραφές για επιστημονικούς και μόνο λόγους. Έτσι. Δεν το είπατε τυχαία το παράδειγμα. Εγώ το κράτησα φυσικά. Και όποιος το άκουσε. Φυσικά λέτε. Παιδιά λοιπόν αγνοούν και με το δίκιο του την 28η και τη 17 Νοέμβρη ή τη 18 Νοέμβρη ή την 25η Μαρτίου και τα μπερδεύουν όλα αυτά και ίσως λένε ότι είναι μέρα απλά κενού για να πάμε στις καφετέρειες. Γιατί και οι καθηγητές είναι έτσι. Και το λέω αυτό μετά, επί γνώσεως. Θέλει αλλαγή από τη βάση, από τη ρίζα, να κάνεις κάτι συναρπαστικό, να το κάνεις διαδραστικό στον νέο άνθρωπο, για να μην βαριέται, να μην κοιτάει το ρολόι του. Αν του διαβάζεις ένα επικίνδυο ή του διαβάζεις ένα ηρωικό απόσπασμα του Οδυσσέα Ηλίτη, αυτά πια δεν πιάνουν. Δυστυχώς. Πάω πολύ. Περάσαμε εμείς καλά, και αυτή καλύτερα δεν πιάνει πια. Δεν πιάνει, είναι σαφές. Θέλω να πάω γρήγορα στα υπόλοιπα ερωτήματα. Απαντήστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε, γιατί θα βγούμε εκτός χρόνου. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, αν σκεφτόμαστε με βάση τις αρχές μας και θυμόμαστε ότι οι νίκες είναι δύσκολες και έχουν κόστος, ίσως πούμε κι εμείς κάποτε ένα περήφανο όχι, αντί μόνο για το γαλβανίζει, κύριε Σαχίνη, να λέτε και χαλιβδόνια, τσαλώνει, θωρακίζει, δεκτό, οπλίζει, στηρίζει. Συμφωνείτε, φαντάζομαι, ότι πρέπει να ξαναδούμε λίγο το νήμα που έχει χαθεί, Σαφώς. Μάλιστα. Άλλος φίλος, ο Γιάννης. Ο κύριος Μαμαλάκης αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο των εφέδρων στον πόλεμο του 40. Κάποιοι από αυτούς είχαν και προγενέστερη πολεμική εμπειρία. Σήμερα, οι εφέδροι μας τι ρόλο μπορούν να παίξουν, τι προετοιμασία έχει γίνει για αυτούς από την ελληνική πολιτεία? Με κεφαλαία γράμματα ουδεμία. Μάλιστα. Ο έφεδρος, ο οποίος έχει αποκοπεί από την σχολή της σχολής εφέδρων αξιωματικών τη δεκαετία του 70, του 80, του 90, είναι ένας εξωγήινος πλέον άνθρωπος με καλές προθέσεις, αλλά έχει παντελή άγνοια των πάντων. Άλλος φίλος. Κύριε Μαμαλάκη, μην ξεχνάμε ότι κάποιοι από τους ήρωες αξιωματικούς του αλβανικού έπους στη συνέχεια έγιναν δεσμέτες της χώρας τους ως συνεργάτες των κατακτητών. Υπάρχει και αυτό, λέει.
Οι άνθρωποι, είπαμε, και η ανθρώπινη φύση περνάει εξαιρετικά εύκολα και μπορεί να λειτουργήσει όπως ο Πετέν στη Γαλλία, στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ένας σούπερ πατριώτης, και στο δεύτερο πόλεμο να θεωρήσει ότι πρέπει να πάει με την άλλη πλευρά. Δυστυχώς. Άλλος φίλος, μπορεί να εξηγήσει ο κύριος Μαμαλάκης με βάση την έρευνά του πόσο Τσολάκογλου υπέγραψε την ανακοχή χωρίς εντολή Παπάγου που ήταν ο αρχιστράτηγος? Όχι, είναι μια δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι μια χαώδης κατάσταση εκείνες τις μέρες. Ένας ανέλαβε την ευθύνη, δεν μου είναι καθόλου αρεστός ούτε ως φυσιογνωμία ο Τσολάκογλου, έτσι να είμαστε στις. Και δεν μου είναι και αρεστό για το γόητρό μας αυτό, το να συνθηκολογήσεις. Αυτό όμως που βλέπω σήμερα είναι το εξής, ότι δεν πειράχτηκαν στρατιώτες οπισθοχωρώντες προς τα σπίτια τους λόγω αυτής της υπογραφής του Τσολάκογλου. Τα παιδιά δηλαδή μεταφέρθηκαν στην πατρίδα με τη βοήθεια αυτών των ελεηνών κατακτητών Γερμανών εκείνη των ημερών, λόγω αυτής της υπογραφής του Τσολάκογλου. Ο οποίος βεβαίως κατάπτυστος καταθέτει στεφάνι στα Χανιά στο γερμανικό μνημείο. Δεν συζητάμε γι' αυτό, δεν συζητάμε για την ητοπάθεια και την, να μην πω κάτι άλλο. Αλλά το να λάβεις μέτρα και να μην εξαφανιστείς, έτσι ώστε τα παιδιά σου ακόμα και ως ηττημένα να γυρίζουν στα σπίτια τους, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είσαι διοικητής ακόμα και τότε. Ακόμα και όταν οπισθοχωρείς. Και δεν έχουμε πολλούς διοικητές στην ιστορία της Ελλάδας που στην οπισθοχώρηση οπισθοχώρησαν με τα παιδιά τους συντεταγμένα. Τι εννοείτε? Λίγοι το έκαναν και σε αυτούς υποκλινόμαστε. Και στη Μικρά Ασία και στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Όσοι το έκαναν συντεταγμένα, έχει σημασία. Όχι όσοι κρύφτηκαν σε δωμάτια, σε φουστάνια και πάει λέγοντας. Και αφήσαν τα παιδιά να κυκλοφορούν σε χωριά, να προσεγγίζονται από μαυραγωρίτες, να μην μπορούν να βρουν μέσο να μεταφερθούν στο νησί πίσω. Η Κρητική, για παράδειγμα. Κάποιοι άλλοι τους πήραν ως μονάδα, τους έγραψαν απολυτήρια, υπογράψανε σε πρόχειρα χαρτιά απολυτήρια, τα δείχνανε στους κατακτητές. Δηλαδή δεν πειράχτηκαν αυτοί. Θέλω κλείνοντας, κύριε Μαμαλάκη, να σας ρωτήσω. 82 χρόνια μετά, λοιπόν, μας περιγράψατε ένα κλίμα. Ένα κλίμα που είναι σε όλη την κοινωνία. Η οποία είναι μια κοινωνία με σοβαρές αντιθέσεις, αλλά έχει και ένα ως εδώ και μη παρέκει. Η κοινωνία, είμαι σαφής σε αυτό, διότι να θυμίσω ότι και τις πρώτες ώρες υπήρξαν κάποιοι αξιωματικοί που παρά τις διαταγές του επιτελείου για συμπτύξεις και οπισθοχωρήσεις τους γράψαν κατά το κοινό λεγόμενο και με τους έφεδρους γράψαν ιστορία. Όμως 82 χρόνια μετά τι θα κρατάγατε σήμερα? Σήμερα έχεις φοβερές προκλήσεις και φοβερά ανοιχτά πεδία. Τι χρειάζεται λοιπόν να έχεις ως κοινωνία? Η λέξη που είναι πάντα επίκαιρη είναι η λέξη εγρήγορση. Ένα. Δεύτερον, να πιστεί ένας άνθρωπος ότι ίσως τον αφορά αυτό το οποίο είναι εκτενόμενο ακριβώς δίπλα του. Τον αφορά. Εάν περάσει ένα μήνυμα ότι δεν μας αφορά αυτό, όπως το Τσέρνομπιλ, όταν έγινε το Τσέρνομπιλ, εγώ έκανα μια βάφτιση στη Μεθαρά. Και η κουβέντα ήταν ότι δεν θα περάσει τον Όλυμπο το σύννεφο. Δεν μας αφορά. Τρώγαμε και πίναμε. Μέχρι που μας ελέγξανε, βέβαια, και ήταν ότι είμαστε όλο ραδιενέργεια. Όταν λοιπόν αισθάνεσαι ότι δεν σε αφορά κάτι, δεν δίνει σημασία, το προσπερνάς. Αυτό πρέπει να αλλάξει στην κοινωνία των ανθρώπων και στην Ελλάδα αυτό που έχουμε και ένα οχαδερφισμό και ο εθελοντισμός είναι σε πολύ χαμηλά νούμερα και όλα αυτά, το «δε με αφορά» είναι πολύ εύκολο. Όπως τις πυρκαγιές. Εγώ έχω ζήσει αρκετές πυρκαγιές και καίγονται τα διπλανά βουνά και κάποιοι παίζουν χαρτιά και απλά ρωτάνε αν πλησιάζει το δικό τους χωράφι. Και συνεχίζουν να παίζουν χαρτιά. Και βλέπουν πυροσβεστικά οχήματα να περνάνε δίπλα τους και συνεχίζουν να παίζουν χαρτιά. Δεν τους αφορά. Αισθάνονται ότι δεν τους αφορά. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Τάσος, με αυτό θα κλείσω. Κύριε Μαμαλάκη, απευθύνεστε όμως σε μια κοινωνία καθημαγμένη 20 χρόνια στην πλειονότητά της. Είναι εύκολο, πιστεύετε, να μπορέσει να διαφερθεί όταν δεν έχει τον επιούσιο? Οι άνθρωποι όταν δεν έχουν τον επιούσιο έχουν πολύ πιο καλά αντανακλαστικά. Ζήσαμε εποχές πολύ ακριβών πουρων και πολύ ακριβών αυτοκινήτων και κάθε Σαββατοκύριακο αγορά 8 περιοδικά, μεγάλα, βαριά, με κόστος 30 με 35 ευρώ. Δεν είδαμε να υπάρχουν παραπάνω σκέψεις του εγκεφάλου των ανθρώπων. Οι άνθρωποι που έχουν πιάσει πάτο, αν είναι αυτός ο πάτος, και επαναστατούν και σκέφτονται και συζητούν και προβληματίζονται. Χρόνια πολλά, κύριε Μαμαλάκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.